Δυσίωνο προβλέπεται το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης κατά την άποψη του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κώστα Ζαγναφέρη. Εγώ το 2005-2006 όταν γινόταν οι ενέργειες που κλείσαν κάποια εργοστάσια και πουλήθηκε, αν και ήταν επιταγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπήρχε μείωση ποσοστώσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήμουν αντίθετες στο ξεπούλημα και στο κλείσιμο των εργοστασίων. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Σήμερα η κατάσταση είναι τραγική και δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί καμία λύση. Από ό,τι γνωρίζω, αυτοί που παρασυρθήκανε, πιστέψαν τον ελληνικό κράτος, την ελληνική κυβέρνηση, η Γεωργία και βάλανε τέφτλα πέρσι, η παραγωγή είναι απλήρωτη. Πιστεύω αυτό να εννοείται που είπε ο νέος διευθυντής, θα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν ήρθε η νέα καλλιεργητική περίοδος και είναι απλήρωτη η προηγούμενη, ποιος θα τολμήσει να βάλει τέφτρα ώστε να λειτουργήσουν αυτά τα εργοστάσια. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Ζαγναφέρης εκτιμά ότι η βιομηχανία πρέπει να σωθεί και να λειτουργήσει, όμως έχει την άποψη ότι αυτό δεν είναι εφικτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θεωρεί ότι η πιστώτρια τράπεζα δεν θα υποχωρήσει σημαντικά στους όρους που έχει θέσει. Και δεύτερον, γιατί θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει την ικανότητα να λύσει το ζήτημα. Μακάρι να λειτουργήσουν, μακάρι να δοθούν άδειες και να μπορέσουν, γιατί είναι ένα σοβαρό εισόδημα, να αναπτύξουν την τεχνοκαλλιέργεια ή ο γεωργικός κλάδος, αλλά δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Τόσο γιατί και τα εργοστάσια είναι υπό την διοίκηση της Τραπέζης Πειραιώς, έχουν δημιουργηθεί με σφάλματα σε όλες τις διοικήσεις και σε όλες τις κυβερνήσεις, έχουν δημιουργηθεί υπέρογγα χρέη. Δεν πιστεύω πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση. Θα έλεγα μια καινοτόμο, μια άλλη πρόταση. Να βρεθεί ένας τρόπος παράλληλα να λειτουργήσει η παραγωγή ζάχαρης, να λειτουργήσει κάποια εργοστάσια και αυτό που λέμε, όπως γίνεται και με τις ποδοσφαιρικές ομάδες, ο παλιός Πανιόνιος και ο παλιός Ολυμπιακός, και κάπως έτσι να βρεθεί κάποια λύση. Διότι η τεφτολοκαριέργεια, το εισόδημα τόσο από τα τεύθυνα γεωργούς όσο και από την επεξεργασία, η προστιθέμενη αξία από τη ζάχαρη, είναι μεγάλο το κέρδος και δεν πρέπει να αφαιθεί στην τύχη του. Πάντως, την προσεχή Πέμπτη πρόκειται να γίνει μια κρίσιμη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης με στόχο την αξιοποίηση των όρων που έχει θέσει στη διαπραγμάτευση η πιστώτρια τράπεζα.